Γιατί? Γιατί είσαστε πια πρώτο κόμμα. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Είναι 2-3 πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Βεβαίως. Το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε, επειδή είχαμε πρώτα πριν από λίγο ευρωεκλογές, είναι οι δυνάμεις που δεν είναι δικοί μας. Που είδανε το Φαράνς να κερδίζει στη Βρετανία. Είδανε το Τηλεπέν να κερδίζει στη Γαλλία. Είδανε το δικοματισμό στην Ισπανία να πηγαίνει από το 80 που ήταν κάτω από το 50 και αριστερά να παίρνει 18%. Βλέπουν ότι έχουμε ένα πλαίσιο μέσα τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι πολύ σφιχτό. Δεν βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αν δεν αλλάξουμε αυτό το πλαίσιο, και αυτό σημαίνει η ομάδα των σοσιαλδημοκράτων, το ομάδα των λαϊκών, να πει ότι αυτή η Ευρώπη δεν δουλεύει και πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Γιατί την Τρίτη, πριν γίνει η ανακοπή για θερινά τμήματα, αυτή την Τρίτη μας χόταν, ήταν να συζητήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο, οι κανόνες, που είναι πολύ σφιχτές. Έχουμε και ανεξάρτητες αρχές που δεν θα είναι καν στη διακριτική ευκαιρία της κυβέρνησης. Αυτό το πλαίσιο θα το ψηφίσατε? Γιατί αν το ψηφίσετε αυτό, που ήταν να το συζητήσουμε την Τρίτη, το six-pack και το two-pack, δηλαδή το καινούριο πλαίσιο το ευρωπαϊκό για τη δημοσιονομική πολιτική που λέει ότι κάθε χρόνο θα μειώνεται το χρέος για να φτάσετε στο 60%. Οτιδήποτε διακριτική ευκαιρία που έχουν οι κυβερνήσεις, άρα αυτό πρέπει να τους ρωτάτε. Πρέπει να μην τους ρωτάτε ότι εμείς κάνουμε ευρωεκλογές, μετά πάμε στην Ευρώπη και υποστηρίζουμε τη Μέρκελ ή υποστηρίζουμε τον Σούλτς, αν ο Σούλτς δεν είναι έτοιμος να κάνει αλλαγή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι για το τι κάνουμε εμείς. Το τελευταίο πράγμα που ψηφίσαμε, που είχε οικονομική χρειά, που ήμουν εγώ υπεύθυνος. Το μεσοπρόθεσμο. Το λέει πολύ καθαρά, κύριε. Λέει ότι θα χάσουμε. Δεσμεύει με κάποια έσοδα. Όχι μόνο έσοδα. Λέει ότι το ελληνικό κράτος το 2018 θα έχει δαπάνες 38%. 38% του ΑΕΠ, που είναι 33% χωρίς τους τόκους, και το 33% το έχουν χώρες όπως η Ρουμανία, η Αίγυπτος, η Βολιβία. Αυτό το έχετε ψηφίσει. Έχετε ψηφίσει ότι αυτός είναι ο στόχος. Μην μου λέτε τώρα ότι θα κάνουμε φοροαπαλλαγές και θα μειώσουμε τους φόρους και θα είναι καλύτερα όταν φτιάνεται ένα κράτος που δηλαδή αυτό που είπατε για τον κύριο, τον κύριο Βασίλη. Τον κύριο Βασίλη θα πρέπει να το μοιραστεί. Εγώ δεν σας διέκοψα ούτε μια φορά. Είναι για να μειωθούν οι φόροι. Δεν είναι μόνο να δημιουργηθούν. Ο κύριος Βασίλης δεν θέλει μόνο να μειωθούν οι φόροι, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Βασίλης θέλει να υπάρχουν δαπάνες για τα ακουστικά. Λέτε ότι θα μειωθούν οι δαπάνες για την κυβέρνηση. Όταν το κράτος είναι το 33%, αυτό είναι ο στόχος σας. Ο στόχος σας είναι. Και να μειωθούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και να υπάρχουν λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι για τη φροντίδα στο σπίτι, για τις ψυχιατρικές κλινικές, για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Θέλω να πάω στον κύριο Ντόλιο. Κύριε Ντόλιο, ένα από τα θέματα.